Γεια σας φίλοι μου, άλλο με Ελλάδας. Σήμερα έχω καλεσμένο τον Γιώργο Καρποδίνη. Έχουμε κάνει πολλά θέματα μαζί, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Η προηγούμενη εκπομπή που θέσαμε το θέμα πραγματικότητας της ελληνικής αρχαίας γεωμετρίας, και όχι μόνο γεωμετρίας σαν απλά μαθηματική, αλλά σαν ιερή γεωγραφία. Πώς προσδιόριζαν, και το κυριότερο θέμα που βλέπουμε, οι ναοί, οι θέσεις, η γωνιοθέτηση του χώρου, τι μετρούσαν και η διαίρεση των 360 μοιρών. Κοιτάξτε τα νούμερα. 3, 12, 36. 12 θεοί. Οι ώρες είναι 24. Διαίρεσαν την περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της σε 24 τμήματα. Κάθε τμήμα, κάθε ώρα σε 60 λεπτά. Κάθε λεπτό σε 60 δεύτερα. Την περιφέρεια της γης δεν τη χώρισαν σε 24, τη χώρισαν σε 36 κομμάτια. 360 μοίρες, συγγνώμη. Όχι 240, πήγαμε σε 360 μοίρες. Διαίρεση. Κάθε μοίρα τη βάλαμε 60 λεπτά. Κάθε λεπτό το βάλαμε 60 δεύτερα λεπτά. 60 πρώτα λεπτά, 60 δεύτερα λεπτά. Άσχετο. Το κάθε δεύτερο λεπτό, 3 λεπτά, 3 δεύτερα λεπτά της μοίρας είναι η αλλαγή της μετάπτωσης σημερινών της γης γύρω από τον ήλιο, που αλλάζει, επαναλαμβάνω, επανέρχεται στην αρχική του θέση κάθε 26.000 τόσα χρόνια. Το οποίο τι σημαίνει? Έχει μια κλίση η γη προς τον ήλιο, περιστροφή περίπου στις 24 μοίρες προς το κάθετο περιστροφής του ηλίου. Το 24 δεν είναι ακρίβεια τώρα, είναι 23 μοίρες και κάτι λεπτά, 23 και μισό. Έχουμε φύγει από το 24 ακρίβεια. Τυχαίο τώρα ότι έχουμε μια απόκληση της γης περιστροφής από τον ήλιο 24 μοίρες. Τυχαίο. Μπορεί. 24 ώρες τυχαία. Το σκανάρισμα που κάνει η αλφα κυματική στον εγκέφαλο για να δει οτιδήποτε η εισερχόμενη παλμή από τα νευρικά κύτταρα, από το πέντε αισθητήρια όργανα, είναι 24 φορές το δευτερόλεπτο. Αν είχα χωρίσει τις ώρες σε πρώτα δεύτερα λεπτά με κάποιον άλλο αριθμό, δεν θα μου τέριαζε 24 αρώματα με 24 ώρες καθόλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά που τα δεχόμαστε σαν πραγματικότητα, χωρίς να ελέγχουμε, να εξηγούμε ποια είναι ακριβώς η πραγματικότητα, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Και θα δείξουμε πώς μερικά πράγματα γραμμένα στον Όμηρο, γραμμένα στον Ορφέα, γραμμένα στον Ισίωδο και όχι μόνο, και σε άλλα, και στα δρόμενα των Μαντίων, στα δρόμενα των Ιερατείων, στην αρχαία Ελλάδα, πώς έχουμε μια γαλαξιακή επικοινωνία που, αν θέλω να δω επιστήμη ακρίβεια, δεν μπορώ να δεχθώ ότι η Αθηνά χτύπησε το βράχο και έβγαλε το λάδι. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι μια Δήμητρα θεά κατέβηκε και έφτιαξε δημητριακά. Γιατί? Στην επιστήμη που γνωρίζω, το να φύγω από τα 16 γονίδια του άγριου σιταριού που φυτρώνει παντού και δεν καταστρέφεται ποτέ και δεν μπορεί να το φάει κανένα ζώο, και να πάω στο καλλιεργήσιμο σιτάρι με 44 γονίδια, που αν μείνει μόνο του στο χωράφι θα ζήσει με 2-3 χρόνια. Μετά εξαφανίστηκε. Πότε το φτιάξαμε, δεν ξέρει κανείς. Έχουμε μερικά πετρώματα που σκάβουμε και βρίσκουμε πράγματα. Περίπου, ελέγχονται. Πραγματικότητα, καμία. Αυτό εδώ, και δείχνουμε και όλο αυτό το σπήρα, είναι ένας κοντινός γαλαξίας σε εμάς. Όχι ο δικός μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοια φωτογραφία στο δικό μας. Όχι βέβαια. Εντάξει, είμαστε λίγο κάπου εδώ στην άκρη, ας το πούμε έτσι. Είναι μια σπήρα. Φαινόμαστε εκεί τώρα εμείς. Όχι εμείς ως άτομα, ως. Ως γαλαξία μας βλέπουν. Ως πλανήτης. Όχι. Είναι άλλος γαλαξίας. Όχι ο δικός μας. Αλλά επειδή έχουμε φωτογραφίσει. Ως το δικό μας φαινόμαστε. Σαν μέρος που είμαστε και βρισκόμαστε, ναι, ξέρουμε που είμαστε στο γαλαξία. Το δικό μας, ξέρουμε τη θέση μας. Κοκκίδα άμμο όμως. Δεν το συζητάμε. Γιατί. Τόσα. Ακούω μερικά τώρα τα τελευταία χρόνια νεοέλληνες και λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Αφού δεν φαίνεσαι, ποιος είσαι. Στο γαλαξία να φανεί. Πουθενά δεν φαίνεσαι. Να ξέρει το γαλαξία στο δικό μας. Ρητορικά, αφού δεν φαίνεσαι, ποιος είσαι. Έχει διάμετρο γαλαξίας μας 100.000 έτη φωτός, μήκος, διάμετρος. Σκέψου. 100.000 έτη φωτός. Τι περιμένει να δει? Λοιπόν, έγινε μια έκρηξη σε ένα Νόβα, στην άλλη άκρη του γαλαξία, περίπου 85-86.000 έτη φωτός από εμάς, και το καταγράψαμε με τα τηλεσκόπια και αυτά που είχαμε φτιάξει τη δεκαετία του 80, αλλά αυτό έγινε 86 χρόνια πριν. Δηλαδή έγινε η έκρηξη. Περιμέναμε να περάσει τη διάμετρο του γαλαξία 86 χρόνια, να τύχει εδώ στη γη. Να έχουμε φτιάξει ραντάρ και τηλεσκόπια και τέτοια. Άρα έχουμε 86.000 χρόνια καθυστέρηση. Για να δούμε την έκρηξη. Ναι. Εντάξει. Προημερών είδα σε ένα κανάλι του Νανόπουλο τον καθηγητή.
και του έκαναν ερώτηση για τα παράλληλα σύμπαντα και ξέρεις, εμφανίσεις πολιτισμών κτλ. Όχι, δεν το απέρριψε, λόγω και της θέσεως βέβαια, το υπεθερμάτισε με, επιστημονικά με τον τρόπο του, με τρεις λέξεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε κλειστεί όλοι στα κουτάκια μας στο παραμύθι και νομίζουμε ότι ο πλανήτης, παύλα το μυαλό μας, παύλα η καθημερινότητά μας, είναι αυτό το κουτάκι και αυτό παραμυθιασμένο. Και δεν ανοίγει κανείς το μυαλό του να το αφήσει να αναπτυχθεί και να ακούει και τον διπλανό του τι έχει να του πει και από εκεί να προχωρήσει και να φτάσει και σε άλλου είδους προβληματισμούς. Λοιπόν, βλέποντας την Σπύρα, όταν κοιτάμε με αυτά τα ιδρυνητικά που τα κατεβάσεις όπου θες, ανεβήκανε παντού, η Σπύρα είναι ένας τρόπος δύναμης του χρυσού αριθμού, το 1,618, και είναι η Σπύρα ακριβώς όπως αναπτύσσεται, όπως την έχουμε δει στην εικονογραφία, στο αρχαίο ναού στους δικούς μας, είναι η χρυσή Σπύρα. Αναλύεις και τη λέξη σίγμα, πι, ρα και λοιπά, όλα αυτά είναι προχωρημένο. Προχωρημένο. Όχι, ρωτάω, να ξέρω. Χρυσή Σπύρα. Η ετυμολογία της λέξης. Όχι, ο Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας βλέπουμε ότι από το κέντρο που ξετυλίγεται σιγά σιγά είναι μια ανάρτηση χρυσή Σπύρα. Και το βλέπω δεξιόστροφο, ή κάνω λάθος? Ανάλογα που το βλέπεις, από εδώ ή από εκεί. Α, μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Εντάξει, όχι, ρώτησα. Όταν γίνονται οι μετρήσεις των απομάκρυνσης των γαλαξιών και αναιρείται η μεγάλη έκρηξη το 1975, που ακόμα εξακολουθούν να μιλούν για μεγάλη έκρηξη, το 1975, με το Hubble το τηλεσκόπιο πάνω που έχουμε στο δορυφόρο κτλ., αναιρείται η μεγάλη έκρηξη. Γιατί? Αναιρεί την αρχή της αδράνειας. Δεν μπορείς να ξεκινήσει μια έκρηξη μοναδική, εκείνη τη μία έκρηξη, αυτή τη μοναδική, και να έχεις ταχύτητες απομάκρυνσης των γαλαξιών από 100 μέχρι 1000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ταχύτητα απομάκρυνση. Και είναι πολλοί επιστήμονες που αντιδρούν. Όχι, μα καταγράφει. Δεν υπάρχει Big Bang. Υπάρχει Big Bang. Ούτε, ούτε τα 12-14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όλο αυτό έχει σβήσει το 1975. Το 1975 τι μέτρησαν με τα φωτογραφίες κτλ. Μέσα σε αυτό το γαλαξία που είναι κοντά σε εμάς, υπάρχει ένας αστέρας, μεγάλος, δηλαδή κάτω τα πλάσια του μεγάλος από εμάς, που έχει μια εκροή ακτινοβολίας. Πρέπει το υδρογόνο να γίνει ήλιον και να βγάζει αυτή την ακτινοβολία. Έχει αυτό το μέγεθος. Αυτή τη ζωή και αυτή την ακτινοβολία, για να την κάνει, πρέπει να υπάρχει εκεί για 25 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό που είναι. Οπότε αναιρείται πλήρως η μεγάλη έκρηξη, σαν πραγματικότητα σύμπαντος και το τι συμβαίνει στο σύμπαν, αναιρούνται όλα. Ο μόνος τρόπος για να ασχοληθεί ο άνθρωπος με το σύμπαν, εντάξει, να ασχοληθεί. Και να το δει με ακρίβεια, να φτάσουμε σήμερα που φτάσαμε, πρέπει να περάσει από την Ελαιό, τη Σπερμό και την Ινό. Αν δεν περάσει από εκεί, δεν βλέπει τίποτα. Με τίποτε δεν μπορεί να ασχοληθεί ο εγκέφαλος με αυτά τα θέματα και με ακρίβεια. Για να ασχοληθεί με αυτή την ακρίβεια αυτή, πρέπει να έχει και όχι μόνο τη γαλαξιακή επαφή. Δεν μιλάμε να είναι ο εξωγήινος εδώ και να σε ανακατεύει. Αυτά είναι κουταμάρος συστήματος για να αποσιοποιούν τη σωστή πληροφόρηση, σωστή. Ναι, σου λέει, ακούνε αυτά και λέει, α, πράσινα ανθρωπάκια, τι λέει τώρα αυτός εκείνο και το παπ, τον αποθούνε, ενώ σημαίνει το αντίθετο. Η ακρίβεια των νόμων φύσεως είναι αυτή. Όταν έχω μια χρυσή σπήρα γαλαξιακού δρόμενου, λένε γαλαξίας προστέκεται, και έχουμε και τις ηλικίες γαλαξιών. Αν είναι σαν το δικό μας γαλαξία που οι σπήρες δεν φαίνονται, είναι και ενός στρογγυλός, σημαίνει η χρονική του περίοδος είναι μεγάλη. Έχει δημιουργηθεί πολύ πιο παλιότερο από τον άλλο που είναι καινούριο ακόμα γαλαξία. Φωτογραφίες, τα μαζεύουμε όλα αυτά τότε, ρε παιδί μου, και εξηγούνται. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ακριβώς αυτό. Στο διάλογο δεν υπάρχει διάλογο επιστήμης. Λέει ο ένας αυτό που γράφει, ο άλλος λέει το δικό του και τελειώσαμε. Αν βρεις κάτι που αναιρεί τα δεδομένα, αναιρεί, όπως είπαμε, την ιερή γεωγραφία της Αγίας Ελλάδος, ναι. Πώς μετράς στη Δήλο, τον ναό του Απόλλωνα στη Δήλο, που με Δελφού, Σάμωνα, Δία και Σάρδη στο μεγάλο τρίγωνο, οι τρεις διαγώνοι του μεγάλου αυτού τριγώνου, εκατοντάδες χιλιόμετρα απόσταση, έτσι, περνάνε από τη Δήλο και είναι με 2 μέτρα απόκληση ο ναός του Απόλλωνα στη Δήλο σε αυτό το μεγάλο τρίγωνο. Ποιος είχε GPS τότε, έτσι. Και GPS δεν στο βγάζει, τα 2 μέτρα στα εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι γνωστό, και αν δεν είναι, το λέμε εμείς εδώ, ότι με τα σύγχρονα μηχανήματα, τα διαστημικά που έχουν υπηρεσίες, η NASA και άλλες, βγάλανε ότι το πιο φωτεινό σημείο στον πλανήτη και το πιο καθαρό φως υφίσταται πάνω από την Δήλο. Όπου ήταν ο Δήλιος Απόλλων, ο Θεός του φωτός κλπ. Άρα, αγαπητοί φίλοι, κάτι να κοιτάτε πίσω από την κουρτίνα σε όλα τα θέματα και κυρίως σε αυτά. Η Δήλος λεγόταν Αστερία.
Η Δήλωση είναι το μόνο νησί εκεί στις Κυκλάδες που δεν είναι ασβεστόλιθος, είναι γρανίτης γνεύσιος. Γνεύσιος ο γρανίτης σημαίνει στην δημιουργία της γης από το γρανίτινο πεδίο. Συμπέστηκε πάρα πολύ ο γρανίτης, ανέβηκε η θερμοκρασία χωρίς να γίνει ασφαίστειο, χωρίς να γίνει ηφαίστειο, απλώς ανέβηκε η θερμοκρασία και από γρανίτης κανονικά έγινε γνεύσιος, που είναι η ποικιλομορφία του γρανιτικού πεδίου στην γη. Αν θέλω να δω ακρίβεια φαινομένου και πάω στη Δήλο και δω το γρανίτη της Δήλου και πάρω φωτογραφία με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μπορώ να δω αν από εκεί κόπηκαν ο γρανίτης που χτίσαν τις πυραμίδες. Γιατί εσύ μπορεί να το δεις εσύ, ένας ερευνητής ελεύθερος. Αυτά τα μετράμε το 36. Τον αυτά, γιατί δεν είναι γνωστά αυτά. Έχουν γραφτεί στα άθρα που είχαμε και εμείς συγγραφική δουλειά πριν από χρόνια. Ναι, αλλά είδες ότι έρθει η ιστορία, η έρευνα και τα ανατρέπει. Τώρα ο πύλινος στρατός λέει στην Κίνα, που είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Βρήκαν τεχνολογία που έγινε από ελληνικά χέρια. Ότι τα φτιάξανε, λέει, οι Έλληνες. Εκπομπή στο BBC. Και το είπανε οι ξένοι και οι Κινέζοι. Μη μας πούνε ότι το είπαμε εμείς πάλι και αυτό. Καλά. Και ότι είμαι, θα ξέρω εγώ, ελληνοκεντρικοί, ρατσιστέ και έχουμε παράνοια και τα βλέπουμε όλα ελληνικά. Γιατί τα λένε οι άλλοι. Είχαν βρεθεί ένα αποτύπωμα από δάκτυλο χεριού. Αποτύπωμα πάρα πολύ κανονικό. Πετρωμένο σε πύλινο δοχείο που ψήθηκε. Ναι. Και το βρήκανε και λέει ο ερευνητής, αυτό το αποτύπωμα που φαίνεται δακτυλικό μου δείχνει ευρωπαϊκή προέλευση δακτυλικού αποτυπώματος. Δεν μου δείχνει ασιατικό. Ναι. Πάνω στα πύλινα αυτά. Άρα εκεί είναι η Ελλάδα της καρδιάς μας. Μέχρι εκεί πάμε εμείς. Ναι, άντε να πάμε και στην Κίνα. Παγκόσμια πάει, το παίρνει και με στους Αζδέκους. Όχι, γιατί πολλοί έχουν σαλτάρει και δεν ξέρουν τι λένε τελευταία και μένα με ρωτάνε μερικοί. Φοβισμένη, λέει, μη γίνει τίποτα. Τι να γίνει, παιδιά, πέσουμε κάτι τα γέλια. Και συντόμως. Να δείξουμε πάλι λίγο τι ασπίδε των Αζδέκων. Το αφήνει και περνάει έτσι αυτό που σου είπα. Να πέσουμε κάτι τα γέλια και συντόμως. Ναι, ακριβώς και συντόμως. Θα δείξω το άλλο, θα πέσουμε συντόμως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει λοιπόν οι Αζδέκοι να έχουν αυτό που έχουν εκεί και λέμε ότι πήγανε οι άνθρωποι, πήγανε το 1500 παιδί μου, Κολόμβος κτλ. Και στον Καναδά, που το έχουμε ξαναπεί, βλέπουμε κρίτες με γλώσσα. Με γραπτή κείμενα, με κείμενα που άφησαν όσοι μάθανε τουλάχιστον τα γράμματα, τα αγγλικά και να γράφουν τη γλώσσα τους. Και βλέπουμε Christ ελληνικότατες. Αίμα μου είσαι. Ψυχαγωγία. Χορός. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν βγαίνει, είναι εκτός. Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα μια άλλη φωτογραφία που είναι ένα σφυρί που βρέθηκε όταν σκάβανε στο Τέξας ένα δρόμο και σκάβει το μηχάνημα και βγάζει μια πέτρα και μέσα στην πέτρα, πετρωμένο, ένα σφυρί. Αυτό έγινε πριν από 50 χρόνια, δεν είναι τωρινό. Έτσι. Απλά τώρα έχει κυκλοφορήσει. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το σφυρί από το Τέξας. Το βγάζουν μέσα στην πέτρα σφυρί. Τι να κάνουμε, να το δούμε, πώς μπήκε μέσα. Και φαίνεται τώρα το μεταλλικό μέρος. Ναι, το ξύλο και μέσα. Και το ξύλο που. Ακριβώς. Και η πέτρα γύρω-γύρω. Όπως είναι σήμερα. Εδώ έχει οι γκασμάδες, να το πούμε έτσι. Έχει ένα μικρό, άσπρο εδώ πέρα που ήταν. Το ξύσανε λίγο, να πάρουν λίγο μείγμα. Για να κάνουν Λιονίδη, για να κάνουν έρευνα και μέτρησαν το σίδερο κτλ. Έχει χλώριο μέσα, 3% χλώριο, που σταματάει την οξύδωση, δηλαδή δεν οξυδώνεται με τίποτα, δεν σκουριάζει. Αλλά δεν μπορούμε στη γη να φτιάξουμε σίδερο με χλώριο. Θέλουμε άλλη τεχνολογία. Άρα. Δεν έχουμε τέτοια τεχνολογία. Να βάλω το χλώριο μέσα στο σίδερο. Άρα. Κάτι άλλο απ' έξω. Λοιπόν, το πέτρωμα χρονολογήθηκε στα 120 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τώρα θα μπει, όταν κάνω πέτρωμα χρονολόγηση, είναι ζήματα. Μετράω τα ζήματα. Και πώς βρίσκω τη χρονολόγηση από τα οξύδια ουρανίου ή τις ενώσεις από τα φυτά που πέφτουν εκεί ή από τα ρεύματα των νερών που βάζουν και πίζουν αυτό που πίζει και ξέρω πόσα χρόνια ήταν κάτω, πόσα χρόνια έφυγε πάνω. Όταν είναι ίζημα μετράω χρόνια. Γιατί σάπισε, αν είναι γρανίτης, πόσο σάπισε, γιατί δεν σάπισε όλο. Όχι, τι μαζεύει και όλα αυτά και αυτά. Και τι οξύδια περιέχονται και τα λοιπά. Η χρονολόγηση, δεν έχουμε, ρε παιδί μου, κάπου επιστήμη που να πούμε ότι δεν μπορώ να δω αν αυτά είναι 120 εκατομμύρια χρόνια ή είναι 100. Δεν με νοιάζει, είναι 100 ή 120. Πάντως, να πω από 100 εκατομμύρια να πάω στο 1 εκατομμύριο, δεν γίνεται. Έτσι. Ή από τα 120 εκατομμύρια να πάω πριν από 5.000 χρόνια που είχα σίδερο στη γη και οι άνθρωποι φτιάξαν σίδερο. Ναι. Εντάξει, έχουμε και την εποχή του σιδήρου τη γνωστή. Τη γνωστή. Όταν λοιπόν αυτό βγαίνει και μετριέται, είναι από τα θέματα που δεν ασχολείται η επίσημη επιστήμη. Όχι, γιατί είναι σωρίς. Μπορεί να σκοντάψει να πάθουμε τίποτα. Αυτό, μπορεί ο Υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα, ο εκάστοτε, ή δινόλη, και όχι μόνο, να εδώ, του κάνει την παρατήρηση. Όχι μόνο εδώ. Αυτό είναι στο Τέξας, το σφυρί που βρέθηκε. Δεν είναι δικό μας. Δεν έχει σημασία.
Στην Ελλάδα έχουμε περισσότερα. Τα τελευταία χρόνια, των τελευταίων 10.000 χρόνων, έχουμε πολύ περισσότερα εδώ. Έχει πάει κανείς στα μουσεία να δει γιατί μιλάμε. Λοιπόν, το προωθούνε. Όχι, βέβαια. Προωθούνε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο. Αυτό είναι μια εικόνα με ακτίνε χ από ένα πέτρωμα. Εγώ νόμιζα ότι είναι το Pokémon αυτό. Λοιπόν, είναι ένα μεταλλικό. Λέω, έφερε και το Pokémon μέσα σε όλα τα άλλα. Είναι ένα ακτίνε χ από ένα κατασκευασμένο μέσα σε πέτρα θαμμένο που δεν μπορεί να πει ότι. Γιατί ξέρω πότε η πέτρα είναι φτιαγμένη. Γιατί το ζήτημα δεν έχω πρόβλημα να δω πότε φτιάχτηκε. Ή αν το έκανε κάνουν σε επίτηδε, θα το έκανε σε επίτηδε και έσπασε την πέτρα τώρα. Είναι μέσα απολυθωμένο. Είναι μέσα απολυθωμένο. Δεν το έχουμε βγάλει, αυτή είναι εκνογραφία. Α, μέσα. Δεν έχει σπάσει η πέτρα σπάσει, για να βγει. Όπως είναι. Όπως είναι. Πολλά θέματα τέτοια κυκλοφορούν ιντερνετικά, πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό που βλέπουμε στην ακρίβεια. Και η κατάληξη είναι ότι είναι τι. Ότι έχουμε μια γαλαξιακή χρήση, και αυτό θα το κλείσουμε εδώ και θα πάμε στα δικά μας. Ναι. Ο πλανήτης είναι πάρα πολύ, ένα από τους καλύτερους, θα έλεγα, από τους μοναδικούς πλανήτες έλογης κατάστασης, έλογων. Για να έχεις έλογων πρέπει να έχεις ασβεστόλιθο, και αυτό το βλέπουμε στη Γη. Αν φύγει ο άνθρωπος από τον ασβεστόλιθο, οποιοδήποτε από εδώ που ξεκινάει, ξέρει γλώσσα, ξέρει τα πάντα. Δεν έχει γραπτό κείμενο, δεν έχει μεταφορά ενιών, δεν έχει βιβλίο, δεν έχει χαρτί. Ναι. Θα φύγει όμως, θα ξέρει. Αν πάει σε ένα μέρος βανίτινο, μέσα σε τρεις γενιές έχει ξεχάσει τα πάντα, του έχουν χίλιες λέξεις και τελειώσαμε. Δεν μεταφέρεται. Άρα. Προφορικά, γιατί αλλάζουν οι δομές λειτουργίας νευροξονικής, χωρίς ελαιόλαδο, χωρίς αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορεί ο εγκέφαλος με αυτή την ταχύτητα. Το 23ο πολύ ακόρεστο, το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι, αλλά τώρα ενώ ευρέως κυκλοφορεί το ελαιόλαδο, γιατί είναι όλοι χωρίς εγκέφαλο, όχι όλοι. Ελέγχονται. Ναι, ελέγχεται. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, έχω λάδι, έχω εγκέφαλο, ενώ τώρα πάλι σύγχρονη εποχή έχω λάδι και εγκέφαλο κυνηγάει το Pokémon τον Πικάτσου. Και πώς γίνεται αυτό. Συμβαίνει και κάτι άλλο παραλλήλως, δηλαδή. Όχι, η βιολογική παράμετρο. Πώς ευνούχες, δηλαδή, για τη εικόνα για του. Σήμερα, παγκόσμια σήμερα, υπάρχει βιβλίο. Υπάρχει αναγνώριση, έστω και με οποιαδήποτε γλώσσα, ελληνικής καταγωγής γράμματα, δεν το συζητά, και κινέζικα από εδώ είναι. Ναι. Υπάρχει αναγνώριση, μια αποθήκευση στον εγκέφαλο, αποθήκευση δεδομένων, τα οποία τα μαθαίνει το παιδί στα 3, 5, 7 χρονών. Προτού οι πρωτεΐνες στον εγκέφαλό του γίνουν δέσμες κλεισμένες και δεν ανοίγουμε τίποτε, αν δεν μάθεις μέχρι τα 21, ούτε γλώσσα, ούτε μιλία, ούτε φωνή, ό,τι και να σου πω μετά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχεις μπλοκάρει. Τελείωσε. Έχεις κλείσει. Όχι, ο εγκέφαλος, λειτουργία, βιολογία είναι αυτή. Τα διαβάζουμε ναι. Το 66-71 και ξέρουμε ότι στον εγκέφαλο είναι ανθρώπινο. Οι πρωτεΐνες, σύνθεση μνήμης, γλώσσα και οτιδήποτε άλλο, δεν δουλεύουν τυχαία. Δεν είναι ότι είναι έτοιμοι, ρε παιδί μου, και βγάζουν τα πάντα. Δεν μου λες γι' αυτό παλιά, μέχρι πρόσφατα, ο άνθρωπος ελληνικιωνόταν στα 21. Στα 21 πάντα. Στα 21 είναι. Συνταγματικά και πολιτικά εννοώ. Ναι, τι γίνεται. Και τώρα γιατί το κατεβάζουν, για να είναι πιο ευάλωτος στην πολιτική χρησιμότητα των πραγμάτων. Πολιτική χρησιμότητα χωρίς κριτική σκέψη. Ναι, λέει θα ψηφίσει ο 16χρονος. Αυτός δεν έχει πάει για. Θα του βάλω μια εικόνα, θα του βάλω ένα μπέρδεμα ενιών. Χωρίς αναγνώριση, βιολογική αναγνώριση. Άρα με ψηφίζει η μαϊμού. Ο πίθηκος. Ανταποκριτής. Ανταποκριτής. Ανταποκριτής, ανταποκρίνεται. Τώρα πώς ανταποκρίνεται. Αντί για... από και κρίνομαι. Ναι. Α, καλά, βγάλα συμπέρασμα. Βγάλα συμπέρασμα. Εντάξει. Συγγνώμη που τα ρωτάω, αυτά είναι απορίες δικές μου. Η χρήση λοιπόν. Που... Αντιλαμβάνει το κοινό. Ακριβώς. Αν δούμε τώρα λοιπόν ότι η γη μας είναι αυτή που είναι 120 εκατομμύρια χρόνια πριν και υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που θέλω να δείξω. Είναι μερικά πατήματα που υπάρχουν. Σε πάλι στο Παλάξι ποταμό, σε ένα ποτάμι στην, που είναι πέτρο, αυτό είναι πέτρωμα 120 εκατομμύρια χρόνων. Πέτρωμα είναι το ποτάμι που μαζεύει την άμμο, στέκνω στο ποτάμι. Μπορείς πρέπει να την κάνουμε όρθια τη φωτογραφία. Όχι, εντάξει, φαίνεται ακριβώς. Το κάνουμε και έτσι. Για να καταλάβουμε τη ροή λοιπόν, του. Αυτά είναι πατήματα δεινοσαύρου. Γιατί έχουμε ρίξει τους σκελετούς και ξέρουμε ότι ο σκελετός μου κάνει αυτό το αποτύπωμα. Μάλιστα. Είναι το μέγεθος, το βάρος κτλ. Δίπλα ακριβώς εδώ είναι πάτημα 50 πόντων ανθρώπινο. Ανθρώπινο, φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Θα μου πει τώρα. Έχουμε να... κοντινό από αυτό. Διατερνετικά τα βρίσκεις. Όχι, για τον κόσμο. Όχι, τα έχουμε κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, το πάτημα είναι 50 πόντους μήκος. Η πατούσα. Άρα από εκεί βγαίνει το ύψος, το βάρος κτλ. Τώρα, να έχω έλογη κατάσταση. Έλογη. Γήινου πεδίου, χώρου και να έχω μια εξελικτική πορεία θηλαστικού ζώου στα 120 εκατομμύρια χρόνια πριν, προτού ακόμα έχω τα εξελικτικές μορφές, οτιδήποτε άλλο, δεν βγαίνει στη βιολογική παράμετρο.
Αν έχω όμως εξωγήινη παρέμβαση ή γαλαξιακή δρομή, μπορώ να έρθει ο άλλος γαλαξιακά ταξίδι και να κάνει. Να περπατήσει μέσα στο γήινο χώρο. Γιατί έχει άλλο τρόπο που. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτά τα. Δεν είναι μόνο αυτά τα. Κινήσεως. Στο Τέξας και αυτό με χρησιμοποιήθηκε ο χώρος. Και όχι μόνο. Θα μου πείτε τώρα, έχουν βρεθεί χάρτες τεράστιοι, έχουν βρεθεί και τι δεν έχει βρεθεί. 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, Νότια Αφρική, μεγάλες σφαίρες, 2 μέτρα διάμετρο, που από πέτρα μόνη της δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτά γιατί αποκρύβονται, Μιχάλη, που άμεσα. Φωτογραφίες βρίσκεις. Ακόμα και τώρα με το Ιντερνετ που κανείς μπορεί να πατήσει ό,τι θέλει και να. Το βρίσκεις, αλλά δεν περνάει στο πανεπιστήμιο. Το βλέπεις, δεν μπορεί να τα αναλύσεις. Πρέπει κάποιος να σου το πει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν γίνεται πιο. Ευρεία η κατάσταση στον κόσμο, για να μην. Πολύ απλά, για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεσαι τι σου συμβαίνει. Καταλαβαίνω, όταν το 1971 μπήκα στη διαδικασία, το 1975, το άφησα γιατί μου έλειπε η ελληνική γραμματεία. Δεν την είχα διδαχθεί, δεν διδάσκει στο σχολείο επειδή είμαι ελληνική γραμματεία. Όχι, αφού σε κάνουν να το μισείς κιόλα. Έπρεπε να περάσει, να φτάσω στα 50 και. Για να διαβάσω Πλάτωνα ακρίβεια, Ορφαία ακρίβεια, αλλά για να διαβάσει Ορφαία ακρίβεια και Πλάτωνα και Πολιτεία του Πλάτωνα και τι είναι το Ολοκρό, πρέπει να ξέρει βιοφυσική, πρέπει να ξέρει ηλεκτρόνια ροών. Ελάτε. Πρέπει να γνωρίζει. Δεν προλαβαίνει βιολογικά. Πρέπει να γνωρίζει βιολογική παράμετρο και κεφαλική λειτουργία, πρέπει να ξέρει ιόντα χλωρίου νατρίου. Ναι. Ποια ταχύτητα είναι, για να καταλάβει όταν ο Πλάτωνα σου λέει το σκανάρισμα που κάνει η αλφα κυματική στον εγκέφαλο για να δει. Τα αισθητήρια όργανα, τι σήμα του στέλνουν μέσα, τι οπτική εικόνα, τι ακουστική, τι οσμή κτλ. Το γράφει ο Πλάτωνος αυτό. Για να το καταλάβεις, πρέπει να ξέρεις άλλα πράγματα. Έλατε. Αν το διαβάσεις απλά σαν τέτοιο, α, η τρολολατρία είναι. Ναι, το δεκαθεριστέ. Αυτό, εντάξει. Ναι. Παγανιστέ. Οπότε, αυτό που το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ ορφικού κειμένου, ομήρου. Και οτιδήποτε άλλο, και να ή και αυτό που είπαμε πριν, αυτό που δείχνει είναι η επικοινωνία γαλαξιακή, και εδώ λέμε άνθρωποι γαλαξιακοί, η επικοινωνία γαλαξιακού έλογου, που ταξιδεύει από αστέρες σε αστέρες, και βρίσκει πλανήτες που έχουν την ικανότητα. Δεν γίνεται να πας αλλού, δεν μπορεί να πας στον Άρη, δεν μπορεί να πας στον Κρόνο, δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να βρει ένα πλανήτη που να έχει τις προδιαγραφές, για να μπορεί να κατέβει το γαλαξιακό και να σταθεί. Να έχει τις δυνάμεις. Ναι. Όπως είπαμε στο γαλαξία Χρυσή Σπήρα κτλ. Χρυσός αριθμός, νόμος φύσεως, αυτά, πρέπει να έχει ακριβώς αυτές τις αναλογίες. Αν δεν έχει την αναλογία, δεν μπορείς να έχεις 365 ημέρες. Και γιατί δεν το ονόμασαν ένα άλλο όνομα και το ονόμασαν γαλαξία. Έλατε. Άστο, μην απαντάς. Ναι, άστο. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, εγώ, συγγνώμη, παρεμβαίνω, ναι, ότι θέλουν να είσαι σε αγνία. Άγνια. Για να έχεις απόγνωση, να τρως ό,τι σου λένε, διότι άμα έχεις γνώση. Έχεις και επίγνωση και δεν σε πιάνουν κορόιδο να κυνηγάς τα Pokemon. Και να πέφτουν κατά τα γέλια εν έτη 2016. Δηλαδή, είμαι τον Παναγία μου. Οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή, αν δούμε την πραγματικότητα του ορφικού κειμένου, πώς καταγράφει τις συχνότητες αντανακλάσεως της ηλιακής εκπληκτοβολίας από τη σελήνη και πώς αυτός επηρεάζει την ανάπτυξη, πώς κλαδεύει τα μπέλη. Δηλαδή, επηρεάζει. Πώς κόβει τα νύχια σου επηρεάζει, πώς κόβει τα μαλλιά σου επηρεάζει, πώς καλλιεργεί επηρεάζει. Και τώρα η σελήνη να είναι η αργό, και στο λέει κιόλας στο κείμενο, και θα το πούμε αυτά τα αγωναυτικά τι πραγματικά είναι, γιατί οι αγωναύτες είναι 49, εδώ είναι τα νούμερα μιλάμε. Όποτε τελειώνουμε, εσύ πετάς άλλα τώρα. Να, αυτά κάνεις. Είναι τώρα. Πολλά. Εντάξει. Και τότε στέκεσαι σε ένα σημείο αυτό και σου λέει, α, καλά, τι είπε τώρα, 120 εκατομμύρια χρόνια πριν, ήρθε αυτός, πάτησε και έφτιαξε σφυριά κτλ. Η αναγνώριση είναι το πρώτο θέμα. Για να έχω ελαιόλαδο, δεν μπορώ. Πρέπει να έχω εξωγήινη τεχνολογία. Αν μπορεί κάποιος να μου πάρει μια άγρια ελιά, να κάνει ό,τι θέλει και 5 και 10 χρόνια, δεν μιλάμε, και 100 χρόνια κάτσε, να μου κάνει ένα ήμερο κεντράδι. Μπορείς, κανένας δεν μπορεί. Κι όμως το έχεις ακούσει και εσύ σε παρέες και κοινές και κατά μόνας, ότι έλα μωρά τώρα ασχολείστε με αυτά κλπ. Αλλά δεν κατάλαβα. Όχι, ο άνθρωπος. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όχι, άλλο θέμα. Μπορεί να πας για να διασεδάσεις, να πας στα σπορ σου κλπ. Αλλά. Κοίταγε λίγο πιο εκεί. Αλλά είναι τυχαίο τώρα στην ελληνική μυθολογία ο Χίος που είναι το χώμα, που είναι τα χωικά, που είναι η γη, να το πούμε σε γραμμική έννοια. Ο Χούς. Ναι, και από εκεί έχει τρεις κόρες, ναι, που αναπτύσσουν, από εκεί από το χώμα πιάνουν αυτά. Έτσι. Το λάδι, ναι, τα δημητριακά, ναι, και ο Ήλιος. Τυχαίο. Δεν μου λες, έχεις πει ότι τα λες και σε αντίστοιχη εκπομπή σε ιντερνετικό ραδιόφωνο αυτά. Ναι, είμαστε στο Albedo14. Albedo14.com.
Τώρα, να μπουν οι φίλοι, γιατί υπάρχει μια σύζευξη με αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε ανθρώπους να έχουμε μια επικοινωνία παγκόσμια, όχι το. Εντάξει. Έχουμε και γιατί... θα το οργανώσουμε καλύτερα. Αυτό είναι γεγονός, γιατί τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Να τα λες αυτά. Μόνοι μας. Ο άνθρωπος στη γη δεν είναι να γίνει θέμα έτσι απλώς, επειδή είμαι σαν το ζώο, μεγάλος, εξελίχθη κλπ. Για να καταναλώνει, να είναι αποβλαγωμένος και να κοιτάει στο γυαλί τις ξανθιές. Για να φτάσει να έχει μία ελαιό, σπερμό και ινό, θέλει προδιαγραφές. Δεν είναι ελαιό, σπερμό και ινό. Κόρες του Χίου. Βασιλιά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτό που θέλετε να κοιτάξετε και να καταλάβετε είναι το εξής. Οτιδήποτε διαβάζετε, καμία σχέση με πραγματικότητα. Δεν πάνε να είναι επιστήμη, δεν πάνε να είναι καθηγητέ πανεπιστημίου, δεν πάνε να είναι οτιδήποτε. Ελεύθερα μυαλά, ελεύθερη γνώση. Λοιπόν, τα πάντα συγκρίνονται. Πες έναν άνθρωπο, φτιάξε μου λίγο σιτάρι, αν μπορεί από κάπου οπουδήποτε. Μπορεί. Λέμε τώρα. Ελαιό. Σπερμό και ινό. Ας το κράτησετε αυτό το τρίπτυχο, αγαπητοί φίλοι. Ελαιό, σπερμό, ινό. Και τα ξαναλέμε. Κάντε κάτι στη ζωή σα χωρί αυτά, αν μπορεί. Ελάτε. Λοιπόν. Μα και το πιο απλό είναι το εξής. Δεν πάμε έξω, λέει, να πιούμε ένα κρασάκι. Ναι, άρα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, ελαιό, σπερμό και ινό. Λοιπόν, αυτό. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πιστεύω να καταλάβατε ότι τίποτε δεν είναι σαν αυτό που νομίζετε πως είναι. Γεια σας για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό πάλι.